συνάντησα τον Άκη Σακελαρίου στη Θεσσαλονίκη, την πόλη από την οποία κατάγεται ο ηθοποιός. Όταν έρχεστε στη Θεσσαλονίκη, νιώθετε ανακούφιση που έχετε φύγει από την Αθήνα? Περπατάω, μπορώ και χαιρετάω τους ανθρώπους. Όχι, ναι, είναι τεράστια διαφορά. Μου λείπει πολύ η Θεσσαλονίκη. Και ευτυχώς έρχομαι τακτικά σχετικά, γιατί διδάσκω στη σχολή του Ανδρέα του Κουτσινά. Αυτή την περίοδο υποδίεστε τον Ατίκ σε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Ένας χαρακτήρας που καλούμε να υποδηθώ, ο οποίος έζησε πριν από έναν αιώνα και ο οποίος ήταν πολύ πιο σημαντικός από πολλούς καλλιτέχνες του τώρα. Και αυτό είναι αυτό που λέμε και η εκτίδα φωτός, ότι εκεί που περιμένουμε να δούμε, να βρούμε από κάπου ελπίδα, ίσως από το μέλλον, ίσως από τις μεταξύ μας, ας πούμε, σχέσεις και καταστάσεις, τελικά βρέθηκε αυτό μέσα στο παρελθόν, βρέθηκε σε αυτή την γενιά, οι οποίοι μεγάλωσαν με τις ίδιες οικονομικές άθλιες συνθήκες και ίσως και χειρότερες, πολύ χειρότερες, γιατί δεν υπήρχε η ευμάρεια σε τόσο μεγάλο βαθμό, υπήρχαν οι πλούσιοι και οι φτωχοί, τα καθαρά τα πράγματα, που οι άνθρωποι εκεί πέρα ήταν πολύ πιο δύσκολο να επιβιώσουν. Παρ' όλα αυτά επιβίωσαν, φτιάξαν αυτό που πια φτιάξανε μέσα από αξίες και αρετές που τώρα πια τις ξανανακαλύπτουμε. Δηλαδή, ανακαλύπτοντας και αναζητώντας τον Ατίκ, ουσιαστικά είναι σαν να επανανακαλύπτουμε αυτές τις αξίες που έχουν φύγει. Η τρυφερότητα, ωραίος λόγος, ο ποιητικός λόγος, η ευγένεια. Μετανιώσατε τη στιγμή που επιστρέψατε από τη Νέα Υόρκη μετά τις σπουδές σας? Όχι, καθόλου. Ποτέ δεν διανοήθηκα να μείνω στη Νέα Υόρκη. Αν και υπήρχαν κάποιες έτσι προτάσεις για το Broadway, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι αυτό μου ιδιαίτερα τυχερό που έχω μεγαλώσει και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα. Όχι, με τίποτα, να μετανιώσω. Σε μια δύσκολη εποχή εσείς επιλέγετε να είστε θεατρικός παραγωγός μιας παράστασης. Η αλήθεια είναι ότι πέρασα μια δύσκολη έτσι περίοδο λίγο πριν ανέβει η παράσταση, γιατί ήταν τότε γύρω στον Οκτώβριο που έγινε τι έγινε με τα δημοψηφίσματα και όλα αυτά, και τρόμαξα. Ευτυχώς όμως το κοινό ανταποκρίθηκε τρομερά θερμά. Σίγουρα χρειαζόμαστε και έχουμε καταλάβει όλοι ότι χρειαζόμαστε μια σταθερότητα. Αν είναι σταθερότητα στο 0, ας είναι 0 σταθερά, ας πούμε, αλλά ας είναι 0,1, θα πάει κάποια στιγμή 0,2. Τότε ήταν τη μία μέρα ήταν έτσι, την άλλη μέρα ήταν διαφορετικά, την άλλη μέρα ήταν φασαρίες. Δηλαδή δεν μπορούσε κανένας, ας πούμε, να προγραμματίσει κάτι, και με το δίκιο του ο κόσμος. Νομίζω ότι τώρα, τι να πω, δεν ξέρω αν οι πολιτικοί μας έτσι διδάχτηκαν από όλο αυτό το μάθημα, ας πούμε, όπως και εμείς οι ίδιοι, έτσι, ο ελληνικός λαός, ας πούμε. Αλλά ελπίζω κάτι να ξεκινήσει να διαμορφώνεται διαφορετικό και ελπιδοφόρο. Τελευταία παίζει πάρα πολύ ανάμεσα στον κόσμο και η λέξη αλληλεγγύη. Δεν την είχαμε χάσει, την είχαμε παραποιήσει. Η αλληλεγγύη είχε γίνει αλληλεγγύη εμείς εναντίον κάποιων άλλων. Δηλαδή, σου κάνω, θα σου δώσω εγώ, θα μου δώσεις και εσύ. Αυτό ήταν η αλληλεγγύη. Δεν ξέρω τώρα αν φτάσαμε στο σημείο να γίνει. Πάντως, μια παρένθεση αλληλεγγύη σίγουρα ζούμε. Με αυτό που γίνεται και με το εξωτερικό κτλ. Ζούμε. Ελπίζω οι πολιτικοί μας να το καταλάβουν. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Εμείς το καταλάβαμε. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός το κατάλαβε. Ευελπιστούμε ότι και οι υπεύθυνοι σε ένα μεγάλο βαθμό των μύριων κακών που είναι η πολιτική, και με ΙΤΑ και με ομικρόν ΙΟΤΑ, ελπίζουμε να το καταλάβουν και αυτοί. Εμείς που ψηφίσαμε κιόλας, δεν έχουμε ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο ευθύνης? Φυσικά και έχουμε.
Γι' αυτό σας λέω. Αλλά είναι συγκινητικά δοχή αυτά. Δεν μπορεί όμως η πολιτική να είναι, να μην έχει παρατηθεί κανένας, να μην έχει θυχτεί κανένας. Είναι φοβερό. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Άκη Σακελάρη.